Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαι ο Νίκο Παναγιώτοπουλο και ξεκινάει η εκπομπή direct τη Κρήτη TV. Κρήτη προσβάσιμη σε όλου. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία του Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτη και Σαντορίνη. Αυτό είναι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα. Πάμε να παρακολουθήσουμε το καθιερωμένο βίντεο και επανερχόμαστε. Πόσο προσβάσιμη όχι μόνο για άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα είναι η Κρήτη, τι εικόνα έχουν σχηματίσει ξένοι επισκέπτε του νησιού για τι ευκολίε που παρέχει η Κρήτη σε άτομα με αναπηρία. Πόσο πίσω βρίσκονται οι σε σχέση με άλλου τουριστικού προορισμού τη Ευρώπη ερωτήματα που απασχολούν φορεί και πολίτε και έχουν να κάνουν με την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, προκειμένου να καταστεί η Κρήτη ένα προορισμό φιλικό και ιδανικό για Ευρωπαίου πολίτε που αντιμετωπίζουν δυσκολίε με την κίνησή του. Κρήτη προσβάσιμη σε όλου. Είναι η φράση μέσα από την οποία το Σωματείο Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτη και Σαντορίνη επιχειρεί να τρέξει τι εξελίξει, να κινητοποιήσει και να ευαισθητοποιήσει. Η Εκπομπή Direct ανοίγει το φάκελο τη προσβασιμότητα εν ώψη τη τουριστική περίοδου μέσα από τα μάτια των Ξεναγών του νησιού. Στο πλατό τη Εκπομπή ο Βαγγέλης Παπανικολάου, πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης και η Μαρινέλα Μαμαλάκη Σταυρακάκη, πρώην πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρίσκεστε σήμερα στην Κρήτη TV στο πλατό της εκπομπής Direct προκειμένου να ασχοληθούμε με μια πολύ ξεχωριστή πρωτοβουλία την οποία έχετε αναλάβει το τελευταίο χρονικό διάστημα και έχει να κάνει με την προσβασιμότητα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης δηλαδή κατά πόσο το νησί μας είναι προσβάσιμο όχι μόνο για τους ξένους επισκέπτες που αντιμετωπίζουν πιθανότατα κινητικά προβλήματα άτομα με αναπηρία αλλά για όλους Εκείνου που βρίσκονται στο νησί τη Κρήτη, όχι μόνο την καλοκαιρινή περίοδο, αλλά και την χειμερινή. Να ξεκινήσω, κύριε Παπα-Νικολάου, με εσά. Κρήτη. Προσβάσιμη σε όλου. Φυσικά. Και πολύ σωστά είπατε ότι αυτό πρέπει να είναι προ όλο τον κόσμο, όχι μόνο προ του επισκέπτε, αλλά πρώτα απ' όλα για του κατοίκου τη Κρήτη. Να υπάρχει μια εύκολη πρόσβαση, να μπορούν όλοι να πηγαίνουν παντού. Όπω πολύ σωστά είπε στην παρουσίαση που κάναμε στην Εσπερίδα, ένα πολύ καλό φίλο, τέλειο Βυσκαδουράκη, η δημοκρατία για όλου. Δημοκρατία για ναι, όλους. Να μπορεί οποιοδήποτε να πηγαίνει οπουδήποτε. Είναι αφιλόξενη η Κρήτη στο μέτωπο της προσβασιμότητας. Ναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα και μάλιστα ε, ο κύριος Βαμιωδάκης από την Περιφέρεια Κρήτης με την οποία συνδιοργανώσαμε αυτή την παρουσίαση είπε το εξή ότι η ΤΟΥΗ, τα μεγαλύτερα τουριστικά γραφεία που υπάρχουν στον κόσμο όσο αφορά την Ελλάδα γενικά και όχι μόνο την Κρήτη είναι no-go όσο αφορά άτομα τα οποία έχουν κινητικέ ή κινησιακές δυσκολίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μειονεκτικό και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Εμείς κάναμε το πρώτο βήμα και ελπίζουμε να γίνουν συστηματικά μικρά άλλα βήματα ώστε να το καλυτερεύσουμε αυτό. Κύριε Μαμαλάκη, είναι μια πρωτοβουλία που δεν έχει να κάνει μόνο με άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Φυσικά. Και αυτό είναι και το βασικό θέμα το οποίο θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε. Δηλαδή, ε, όλοι μας πρέπει να έχουμε μια καλύτερη προσβασιμότητα και παντού. Δηλαδή, φανταστείτε μία μαμά η οποία έχει ένα παιδάκι σαν καροτσάκι και έχει και ένα παιδάκι από το χεράκι. Πόσο εύκολα κινείται. Εικόνα που Καθημερινή. τη βλέπουμε καθημερινά Έτσι. στην Κρήτη. Δεν λέμε λοιπόν και την προσβασιμότητα ότι αφορά τα αμαία, αφορά όλου μα. Εγώ έχω ένα πατέρα. 91. Πόσο εύκολα κινείται. Έχετε έρθει σε δύσκολη θέση τα τελευταία χρόνια. Είστε επαγγελματίας ξεναγός. Μια δραστήρια γυναίκα και στον κλάδο σα. Έχετε έρθει σε δύσκολη θέση Έχουμε από έρθει ξένους. όλοι μα. Αλλά όλοι. έχω έρθει σε πολύ πιο δύσκολη θέση λόγω δικών μου ανθρώπων, δηλαδή εμάς, των Ελλήνων, των κρητικών. Να μην έχετε τι να απαντήσετε. Και λιγότερο ναι. στου ξένου. Γιατί εμεί ναι. ζούμε σε αυτό το νησί. Άρα εμεί θα καλυτερεύσουμε όλοι μα τη δική μα τη ζωή. Οπότε κύριε Παπα-Νικολάου, έχει δυσφημιστεί η Κρήτη διαχρονικά εξαιτία του σκηνικού που έχει διαμορφωθεί. Άνθρωποι να μην μπορούν να μετακινηθούν. Πεζοί με το ποδήλατό του, μια μητέρα με το παιδί τη, με το καρότσι. Σκεφτείτε ένα απλό παράδειγμα, αυτό που είπε η Μαρινέλα πριν, ε, πόσα πεζοδρόμια έχουμε με δέντρα στη μέση του πεζοδρομίου, με στήλου λάθο τοποθετημένε στη μέση του πεζοδρομίου, που κάποιο καροτσάκι μαμά ή κάποιο καροτσάκι με άνθρωπο με κινητικέ ανάγκε δεν μπορεί να κινηθεί. Βέβαια, ξεκινά και ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν θα πρέπει να κοπεί το δέντρο, το οποίο βρίσκεται στη μέση ενό λοιπόν, πεζοδρομίου. Μα γιατί να κοπεί το δέντρο. Δεν μπορούμε να βρούμε λύση. Τι χαρά μπορούμε. Λίγο, που να θέληση, λίγο, Ελλάδα, να λίγο να υπάρχει θέληση, αλλά είμαστε στην Ελλάδα τη γραφειοκρατία και των τεχνοκρατών έτσι. που Ακριβώς. στην πράξη δεν κάνουν απολύτω ε, τίποτα. Κύριε Παπαγανικό Λαου. Αν κοπεί ένα δέντρο και φεδευτούν τρία στη θέση του, δεν είναι καλή λύση. Να το πω εγώ αλλιώ. Είναι πολύ εύκολη προκειμένου... λύση. Εγώ δεν το βλέπω να γίνει πράξη αυτό. Ναι, αλλά ε, προκειμένου να δούμε το γενικό καλό, α κάνουμε λίγο κακό, το οποίο θα το αναπληρώσουμε όμω με περισσότερο καλό. Τι μπορούμε να σώσουμε στο παραένα τη έναρξη τη ε, τουριστική περίοδου την ασφαλή πρόσβαση σε μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους. Την ασφαλή πρόσβαση σε ξενοδοχεία και μέσα και έξω. Και όχι μόνο μέσα στο ξενοδοχείο, τα οποία είναι πολύ καλά φτιαγμένα. Έξω από τα ξενοδοχεία υπάρχει ένα χάο όσο αφορά του δρόμου. Κάναμε πρόσφατα πρωτοβουλία με το Δημοχειροσονίου και προχωράει για καλυτέρευση ορισμένα τουλάχιστον σημεία για άμεσα. Κυρία Μαμαλάκη, μου έδωσε την καλύτερη πασοχή ο κύριο Πανανοικολάου. Μίλησε για αρχαιολογικού χώρου. Οι αρχαιολογικοί χώροι σε επίπεδο περιφέρεια Κρήτη είναι ασφαλεί προορισμοί, είναι προσβάσιμοι προορισμοί, Μπορεί να μην είναι σε ένα μεγάλο βαθμό. Ορισμένα μουσεία είναι όμω. Δηλαδή το αρχαιολογικό μουσείο είναι του Ηρακλείου. Όπω είναι και το μουσείο τη Ελεύθερνα. Όπω είναι. Η γνωσό έχει το θέμα ότι ε, είναι προσβάσιμη η μισή. Δηλαδή κάποιο μπορεί να πάει μέχρι την κεντρική αυλή μπορεί να δει μέχρι και την αίθουσα του θρόνου. Δεν μπορεί να πάει στα βασιλικά διαμερίσματα. Είναι δύσκολο. Μπορεί να πάει, αλλά με πολύ δύσκολο τρόπο. Εν πάση δηλαδή πρέπει να έχει δύο ανθρώπου μαζί του οι οποίοι θα τον βοηθήσουν. Μόνο του, όχι, δεν θα και πάει. Και βέβαια ορατό ο κίνδυνο ατυχήματο σε πολλέ περιπτώσει. Ναι, είναι. Δεν θα λέγαμε όχι σε αυτό. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι ε, η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα η οποία δεν έχει αυτή την θα λέγαμε επιθυμητή προσβασιμότητα. Ελλάδα όμω δεν έχει και πολλά ακόμα που τα έχουν αντίστοιχε χώρε του εξωτερικού. Ναι, σωστό. Κύριε Παπα-Νικολάου, ε, υπάρχει γκρίνια για το γεγονό ότι ορισμένοι τουρίστε δεν μπορούν να επισκεφτούν ε, ένα μεγάλο μέρο των αρχαιοτήτων στην Κνωσό. Ναι, υπάρχει και υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση, μπορεί να γίνει όπω έχει γίνει ήδη στη μισή Κνωσό, ξύλινοι διάδρομοι πάνω στου ναι. οποίου μπορούν να κινούνται όχι μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν πρόβλημα με τα μαξίδια. Αλλά και ηλικιωμένοι και οι μαμάδες με τα παιδιά. Και έχουμε προτείνει στου αρχαιολόγους προφορικά ότι καθώ μπαίνουμε στην γνωσό αριστερά, μπορεί να γίνει ένα καινούριο διάδρομο να πηγαίνει προ τη γνωστή βόρεια είσοδο με τι τρει κόκκινε κολόνε, ώστε να υπάρχει και από εκεί πέρα πρόσβαση. Οπότε από τη μισή γνωστή τώρα να γίνει προσβάσιμη τα τρία τέταρτα. Δεν είναι άσχημο. Μάλιστα. Κύριε Μαμαλάκη, πρόταση υπάρχει, ανταπόκριση υπάρχει. Θα το δούμε. Αυτή τη στιγμή είναι μια πρόταση την οποία έχουμε κάνει. Ε, θα δούμε το αποτέλεσμα. Ξέρω που μπλέκει η αρχαιολογία. Πολύ καλά κάνουν τη δουλειά του οι άνθρωποι, βέβαια. Να είναι να μια χρονοβόρα έτσι, διαδικασία, κύριε Παπα-Νικολάου. Πρέπει να μελετηθεί καλά, ώστε να προβλεφθούν πιθανέ επιπτώσει. Αλλά α ξεκινήσει, και μια στιγμή, εφόσον ξεκινήσει, κάτι θα γίνει. Είναι θέμα νοοτροπία, είναι θέμα πρωτοβουλειών, είναι θέμα διάθεση. Το κάθε ταξίδι ξεκινάει με ένα μικρό βήμα. Εμεί κάναμε αυτό το βήμα και είπαμε ότι α το προσπαθήσουμε περισσότερο όλοι μαζί ώστε όλοι μαζί να το βελτιώσουμε και η Κρήτη έχει μόνο να ωφεληθεί από αυτό. Και από του κατοίκου, ως φορά του κατοίκου, αλλά και από του επισκέπτε. Κύριε Μαμαλάκη, έχει τικό να φαντάζομαι σε επίπεδο χώρα. Αρχαιολογική, χώρη στην υπόλοιπη Ελλάδα, δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με του δικού μα εδώ στην Κρήτη. Ε, κάποιοι ίσω ναι, κάποιοι όχι. Αυτό εξαρτάται πάρα πολύ. Δηλαδή, πόσο προσβάσιμο είναι ένα χώρο. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα χώρο ο οποίο είναι σε μια παιδιάδα, σαφώ είναι πιο προσβάσιμο από ότι μια ακρόπολη. Δεν είναι λογικό αυτό. Ένα χώρο. α πούμε, ναι. αυτή τη στιγμή, πόσο εύκολα μπορεί να γίνει προσβάσιμη. Λίγο δύσκολο. Πού θα βάζει τι ράμπε, τι θα καταστρέψει για να τι βάλει. Ένα χώρο πρότυπο σε επίπεδο χώρα που σα έχει μείνει και είναι σημείο αναφορά στι τοποθετήσει σα. Η Έφεσο. Μην ξαφνιαστείτε. Η Έφεσο. Πριν από 20 χρόνια. Είχε 15 κισέ από όπου περνάνε τα εισιτήριά του. Στην γνωσό έχουμε δύο, τρία το πολύ. Φανταστείτε ένα γκρουπ 50 ανθρώπων, πόσο χρόνο χρειάζεται να περάσει από την γνωσό και πόσο χρόνο χρειάζεται να περάσει από την έφεσο πριν 15 χρόνια. Φανταστείτε στην έφεσο ότι υπάρχει αυτό ο διάδρομο που μπορεί να περάσει το καροτσάκι. Δεν έχει προβλεφθεί αυτό, κύριε Παπανοβολάου. Όχι ακόμα. Ξεκινήσαμε, βάλαν τα μηχανήματα καινούρια. Α ας κάνουμε κάτι πολύ απλό. Α δούμε πώ πάει κάτι το οποίο εγκαθιστούμε και α ασχοληθούμε όμω μετά από αυτό να δούμε βελτιώσει. Αυτό είναι το καλό. Η τεχνολογία υπάρχει. Όσο αφορά την ΦΕΣΤΟ, μπορεί να μπει κάποιο εξωτερικό σε κάποιο σημείο το οποίο θα εγκριθεί από την αρχαιολογία, ασανσέρ. σέρ το οποίο για άτομα με κοινωνικέ δυσκολίε μπορεί Αναβατώριο. να του κατεβάσει. Αναβατόριο. Ακριβώ. Δεν αναβατόριο. είναι υψηλό. Ναι. ναι. Yeah. Δηλαδή, α κάνουμε αρκετού χώρου. Το όλου είναι λίγο δύσκολο. Αλλά α βελτιώσουμε αυτό που έχουμε τώρα. Α ασχοληθούμε με αυτό και λύσει θα βρεθούν. Οι τεχνικέ σήμερα ευκολίε είναι πάρα πολλέ, πολύ περισσότερε από το παρελθόν. Και υπάρχουν διάφορε λύσει, τι οποίε α ασχοληθεί το κράτο, η περιφέρεια, οι αρχαιολόγοι, όλοι μαζί να το βελτιώσουμε. Αυτό θέλουμε. Και βέβαια, κύριε Μαμαλάκη, έχουμε ξεκινήσει εδώ και χρόνια προσπάθειε εξωστρέφεια του εγχώριου τουριστικού προϊόντο. Από την άλλη, Έχει. ωστόσο, δεν κοιτάμε τα βασικά. Και δεν ξέρω τι άποψη έχουν οι ξένοι για την, για την περιοχή μα, για την Κρήτη μα, για την χώρα μα και αν ακυρώνουν ή αν ε, δεν πραγματοποιούν το ταξίδι του, καθώ πιστεύουν ότι δεν μπορούν να μετακινηθούν με ασφάλεια. Κοιτάξτε, το, το βασικό θέμα είναι ότι αν αυτή τη στιγμή, όχι μόνο το κράτο, δηλαδή δεν μιλάω μόνο για την περιφέρεια, του Δήμου. Ο Δήμο Ρεθύμνη, α πούμε, έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή υποδομή. Πολύ καλύτερη από ό,τι όλε οι άλλε πόλει τη Κρήτη. Αλλά εμεί δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή μόνο για του αρχαιολόγου, δηλαδή αρχαιολογικού χώρου, για του δημάρχου των πόλεων. Εμεί μιλάμε για όλου μα. Δηλαδή, ένα άνθρωπο ο οποίο θέλει να πάει ένα ταξίδι, θέλει και να πάει να ψωνίσει. Ένα εμπορικό κατάστημα λοιπόν, πρέπει να έχει μια προσβασιμότητα. Θέλει να πιει ένα καφέ. Το καφενείο πρέπει να έχει την προσβασιμότητα. Θέλει να φάει κιόλα. Το εστιατόριο θέλει. Αυτά είναι ιδιωτικέ πρωτοβουλίε. Είναι ιδιωτικέ πρωτοβουλίε. Η Εμείς γενικότερη ξαναγεί. νοοτροπία που λέγαμε. Έτσι. Εμεί ξαναγεί. Yeah. Δώσαμε το καλό παράδειγμα. Με τον εξή απλό τρόπο. 22 ξαναγεί. Έχουμε κάνει ένα σεμινάριο ειδικό για άτομα με μαθησιακέ δυσκολίε. Είναι ένα άλλο. Ένα άλλο κομμάτι, το οποίο πρέπει να το σκεφτούμε επίση πολύ σοβαρά. Σκεφτείτε όμω ότι αυτή τη στιγμή Υπάρχει ο Ίνατ, ο οποίος είναι ο ευρωπαϊκός ε, οργανισμός, ο οποίος, αν θέλετε, καταγράφει όλους τους ιδιώτες ή όλες τις υπηρεσίες ή όλους τους χώρους οι οποίοι είναι προσβάσιμοι. Αυτός λοιπόν ο οποίος έχει ένα πρόβλημα, πρώτα απ' όλα θα μπει σε αυτό τον Ίνα, ο το οποίο έχει φτιάξει ένα site, το οποίο λέγεται παντού.org. Αν μπει λοιπόν που αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε περίπου 800 καταχωρήσει και αντί να δει 800 καταχωρήσει, δει 5.000 καταχωρήσει στην Κρήτη. Είναι ένα πρώτο είναι βήμα. εύκολο. Όχι, είναι το βασικό βήμα. Διότι αμέσω μετά αυτό ο οποίο θα δει ότι έχω 200 ξενοδοχεία πιστοποιημένα, έχω 500 εστιατόρια πιστοποιημένα, έχω άλλε τόσε καφετέρειε πιστοποιημένε, έχω άλλα 500 μαγαζιά που μπορώ να πάω να ψωνίσω. Ε, δεν θα ξεκινήσει το ταξίδι του. Δεν θα λοιπόν. έρθει. Και μιλάμε για 80 εκατομμύρια 80 Ευρωπαίους οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχοντας μια δυσκολία την οποιαδήποτε είτε είναι δεν βλέπει, είτε δεν ακούει, είτε έχει μαθησιακές δυσκολίες είτε είναι ε, πραγματικά αμαία, αυτός δεν ταξιδεύει εύκολα. Όμως από μια στατιστική η οποία έγινε στην Αγγλία φαίνεται ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων άνω των 55 ετών είναι αυτοί οι οποίοι έχουν και το περιθώριο να ταξιδέψουν. Είτε διότι είναι συνταξιούχοι, άρα έχουν χρόνο, είτε διότι έχουν τα οικονομικά τους τακτοποιημένα, άρα κάνουν τρία-τέσσερα ταξίδια το χρόνο, αλλά μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό. Μάλιστα κύριε Παπανικολάου, αν υποθέσουμε ότι λύνουμε το χρόνιο και διαχρονικό πρόβλημα της προσβασιμότητας σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, ποια μορφή εναλλακτικού τουρισμού θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε. Ό,τι κάνουν οι επισκέπτε τη Κρήτη, οι οποίε δεν έχουν κινητικά προβλήματα, μπορούν να κάνουν και άλλοι. Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, μπορούν να πηγαίνουν, παράδειγμα, πιο εύκολα στη Σπιναλόγκα, γιατί εκεί υπάρχει ένα θέμα με τα καραβάκια. Πρέπει να βελτιώσουν λίγο του τρόπου αποβίβαση επιβίβαση. Μπορεί να φτιάξουν το λιμάνι καλύτερα. Δηλαδή, ό,τι κάνει ο απλό τουρίστα που δεν έχει κάποιο κινητικό πρόβλημα, μπορούν να κάνουν και οι υπόλοιποι. Δεν υπάρχει περιορισμό. Υπάρχει μια τεράστια αγορά η οποία τώρα δεν έρχεται στην Κρήτη. Το λεωφορείο το οποίο θα του μετακινήσει, αν υπάρχουν κινησιακά προβλήματα, δεν μπορούν να ανεβαίνουν κατεβαίνουν τα σκαλιά τόσο εύκολα. Χρειάζεται άλλα λεωφορεία τα οποία υπάρχουν στο εξωτερικό και εμεί δεν τα έχουμε. Ή Οπότε... έρχονται στην Κρήτη και με τη σειρά του δυσφημούν μόλι φύγουν το νησί. Εγώ προσωπικά έχω κάνει γκρουπ τα οποία είχαμε 40 άτομα. Τα 20 άτομα ήταν άτομα τα οποία δεν μπορούσαν να κινήσουν τα πόδια του. Και τα άλλα 20 άτομα ήταν συνοδοί. Οπότε έπρεπε να του κατεβάζουν, να του ανεβάζουν από ένα λεωφορείο με πέντε σκαλοπάτια κάθε φορά σε κάθε στάση. Έπρεπε να ψάξουμε πριν γίνει το γκρουπ να δούμε σε ποιε ταβέρνε, ποιε εστιατόρια, ποιε καυτέρε υπάρχει η προβλεπόμενη. Αυτό ήταν πριν 10 χρόνια. Τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα έχει βελτιωθεί, αλλά πάλι το ποσοστό είναι μικρό. Κύριε Μαμαλάκη, έχουν μείνει οι τουρίστε στο λεωφορείο επειδή δεν μπορούν να κατέβουν και να μπουν στον αρχαιολογικό χώρο και να ξαναγηθούν. Όχι. Διότι mm. αυτό ο οποίο μπορεί να μπει στο λεωφορείο θα βγει κιόλα. Άρα αυτό. Ε, που... υπάρχει μια βοήθεια για να ανέβει στο λεωφορείο και να κατευθυνθεί. Υπάρχει οφείς. η βοήθεια λοιπόν να ανέβει και υπάρχει ναι. και η βοήθεια για να κατέβει. Γιατί διαφορετικά δεν θα μπει στο λεωφορείο. Για να μπει στον αρχαιολογικό χώρο, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ε, αυτό σα ρωτώ. Θα σα πω. Ε, από ό,τι έμαθα πρόσφατα, μια καρέκλα αναπηρική είχαν δωρήσει ο σύνδεσμο των τουριστικών πρακτόρων, δεν ήξερα ότι το είχαν δορήσει αυτή, στη γνωσό. Η γνωσό δεν είχε δηλαδή αναπηρική καρέκλα μέχρι πριν από μερικά χρόνια που ο σύνδεσμο το χάρισε για κάτω από μια καινούργια ευκαιρία. Όπω και τώρα ο Σύνδεσμο Τουριστικών Πρακτών είπε ότι θα δώσει τέσσερα αμαξίδια σε τέσσερι αρχαιολογικού χώρου που εμεί θα θεωρήσουμε ότι είναι, μα είναι ουσιαστικοί και θα πρέπει να του έχουμε. Η έχουμε μια καρέκλα, α πούμε, για αναπήρου στο αρχαιολογικό μουσείο. Τι σορι... Συνοριζόμαστε. Διότι έχει ένα γκρουπ. Συνήθω σε αυτά τα γκρουπ έχουμε ανθρώπου οι οποίοι έχουν μια αλφα ηλικία. Πόση ώρα στέκεσαι όρθιο όταν είσαι σε μια αλφα ηλικία. Άρα, πάρα πολύ συχνά με το που μπαίνουμε, ρωτάνε, έχετε αναπηρικό καροτσάκι. Γιατί, διότι θα καθίσει ο σύζυγος ή η σύζυγος και ο άλλος θα τον φέρει βόλτα στο μουσείο. Μάλιστα. Μα όταν εμείς κάνουμε ξανά είσαι δύο ώρες στο μουσείο, Ποιο μπορεί να στέκεται δύο ώρες. Έχει όμως το ενδιαφέρον, θέλει να μάθει. Είναι δίπλα σου, ακούει, ρωτάει, συμμετέχει. Ε, δεν είναι αμαρτία αυτός ο άνθρωπο να μην μπορεί να δει επειδή δεν έχω μια αναπηρική καρέκλα. Μάλιστα. Κύριε Παπανικολάου, δεν ξεκινάει η τουριστική περίοδο με καλού ιονού. Για ακόμα μια χρονιά. Φωνάζετε, τα λέτε, έχετε πάρει πρωτοβουλίε. Ωστόσο. Εμεί ε, κάνουμε το εξή απλό. Λέμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, προτείνουμε κάτι και μετά ζητάμε από του αρμόδιου φορεί να κάνουν κάτι αυτοί. Εμεί κάνουμε αυτό που μπορούμε και το κάνουμε ενσυνείδητα με συνεργασία και άλλων σωματείων, των οδηγών παράδειγμα, των ιδιωτικών τουριστικών λεωφορείων, ώστε να βοηθήσουμε. Από εκεί μετά. Ε, ε, είναι θέμα κράτου και φορέων, είτε ιδιωτικών είτε δημόσιων, να βελτιώσουν. Όπου μπορούμε και εμεί βοηθάμε. Εμεί τουλάχιστον λέμε, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, κάντε κάτι. Δεν το αποσιωπούμε. Και το κάναμε πάντα με το κριτήριο να το βελτιώσουμε. Γιατί αγαπάμε την Κρήτη, γιατί αγαπάμε του κατοίκου και του επισκέπτε και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κοινή ζωή. Μάλιστα. Κυρία Μαμαλάκη, να ολοκληρώσω με σας, να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή με εσά. Θέμα πολιτική βούληση. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Όχι, εγώ θα το θέσω διαφορετικά θα διαφωνήσω μαζί σας, είναι 30% θέμα πολιτικής βούλησης και 70% θέμα ημών. των κατοίκων της Κρήτης. Δηλαδή, αν ο κάθε ένας από εμά σκεφτεί ότι εγώ τι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Εάν εγώ έχω αυτή τη στιγμή 30 ιατρία στο Ηράκλειο, τα οποία να είναι προσβάσιμα και αυτή είναι επιστοποιημένη. Αυτό δεν αφορά το κράτος. Αφορά εμάς. Άρα λοιπόν ο κάθε ένας επαγγελματίας να σκεφτεί το φίλο του, το γνωστό του, το δικό του άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή ταλαιπωρείται και δεν έχει ακριβώς την ίδια αντίληψη για την προσβασιμότητα της Κρήτης με εμά. Να του προσφέρουμε δηλαδή την ισότητα. Να του προσφέρουμε δηλαδή να έχει ίσες ευκαιρίες να χαρεί την Κρήτη όπως τη χαίρονται οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να το κάνουν. Η δική μας ευθύνη, κατά τη γνώμη μου, επειδή μου ρίξατε το μπαλάκι, ολοκληρώνεται στον τρόπο με τον οποίο εμείς οι ίδιοι διαχειριζόμαστε τις υποδομές Έτσι. που μας δίνει το κράτος. Μέχρι εκεί. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ Ευχαριστούμε πολύ. πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. και εμείς πολύ. Κυρίες και κύριοι, κάπου ολοκληρώθηκε η εκπομπή της Κρήτη TV. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.